Τιμώ το σώμα μου. Νούμερο 14. Σε καλωσορίζω και πάλι σε αυτή τη σειρά διαλογισμών, όπου τιμάμε τα σώματά μας, όπου και εσύ εδώ τιμάς το σώμα σου. Έχεις επιλέξει να τιμήσεις το σώμα σου. Υπάρχει λόγος που σε προσέλκυσε αυτή η σειρά διαλογισμών. Είναι καιρός, είναι χρόνια που είσαι σε πόλεμο με το σώμα σου. Που είσαι σε κόντρα με το σώμα σου. Σε καλό λοιπόν να μείνεις εδώ μαζί μου, με πρόθεση συμφιλίωσης με το σώμα σου. Λάβε λοιπόν θέση διαλογισμού και κλείσε τα μάτια σου. Και θέλω για τα επόμενα δευτερόλεπτα να επαναλαμβάνεις από μέσα σου μετά από εμένα. Πάβω τον πόλεμο με το σώμα μου. Επιλέγω να πάψω, να πολεμώ το σώμα μου. Δημιουργώ συνθήκες ειρήνης με το σώμα μου και για το σώμα μου. Επιλέγω τη συμφιλίωση. Κάθε μέρα φιλιώνω με το σώμα μου ακόμα πιο πολύ. Στέκομαι στο φως και γίνομαι φως. Στέκομαι στο φως και γίνομαι φως. Και έλα να αρχίσουμε μαζί να παίρνουμε τη νέα αναπνοή που μάθαμε εδώ σε αυτή τη σειρά διαλογισμού. Ήδη από το νούμερο 2. Και θα προχωρήσουμε και στην φυσική της εξέλιξη. Με κάθε εισπνοή αναπτύσσομαι σε συνειδητότητα. Και με κάθε εκπνοή στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλο μου το σώμα. Με την εισπνοή στέκομαι σε στάση ανάπτυξης της συνειδητότητάς μου και με την εκπνοή στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλο μου το σώμα. Αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε σημείο του σώματός μου. Αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλα μου τα σημεία, σε όλα μου τα κομμάτια, είτε μου αρέσουν είτε όχι, είτε με ενοχλούν είτε όχι, είτε με κάνουν να νιώθω δυσφορία είτε όχι, τους στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη δίχως εξαιρέσεις, δίχως διαχωρισμούς. Και με κάθε εισπνοή στέκομαι σε στάση ανάπτυξης της αντίληψής μου, της επίγνωσής μου.
Με την εισπνοή αναπτύσσομαι σε σοφία και με την εκπνοή αγκαλιάζω το σώμα μου. Εισπνοή και αναπτύσσομαι σε σοφία και με την εκπνοή νοερά αγκαλιάζω το σώμα μου. Αναπτύσσομαι σε σοφία και αγκαλιάζω το σώμα μου. Εγώ είμαι η πηγή της αληθινής θρέψης. Η θρέψη έρχεται από τον αληθινό μου εαυτό. Η αληθινή θρέψη έρχεται από τον υψηλό μου εαυτό. Εγώ είμαι η πηγή της αληθινής θρέψης. Εγώ είμαι η πηγή και της θεραπείας μου. Έλα λοιπόν στο κέντρο σου και αναρωτήσου ποια είναι η αληθινή θρέψη για εσένα. Με ποιο τρόπο επιλέγεις την αληθινή θρέψη στην καθημερινότητά σου. Με ποιο τρόπο επιλέγεις να θρέψεις τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή τη σειρά διαλογισμών μάθαμε να ανιχνεύουμε τα σήματα και τα σημάδια που στέλνει το σώμα μας για την κάλυψη των φυσικών, οργανικών του αναγκών. Και πώς μέσα από αυτή την ανίχνευση μαθαίνουμε πώς τελικά το σώμα, ο εαυτός, ο φυσικός εαυτός, ο συναισθηματικός εαυτός, ο διανοητικός εαυτός, ο πνευματικός εαυτός έχουν κι άλλες ανάγκες. Και μέσα από το σώμα φανερώνουν αυτές τις ανάγκες. Οι λιγούρες σου δεν είναι απαραίτητα το σημάδι μιας φυσικής σωματικής ανάγκης για φαγητό, αλλά και το σημάδι μιας άλλης ανάγκης, μιας πνευματικής ανάγκης για θρέψη, θρέψη πνευματική. Με ποιο τρόπο λοιπόν θρέφεις τον εαυτό σου και στα άλλα επίπεδα. Πού επιλέγεις να τοποθετείς το σώμα σου. Μέσα σε ποια θάλασσα ερεθισμάτων, μέσα σε ποια θάλασσα επιρροών, μέσα σε ποια θάλασσα εμπειριών επιλέγεις να αφήνεις το σώμα σου. Μέσα σε ποια θάλασσα τοξινών επιλέγεις να τοποθετείς το σώμα σου. Το σώμα που απορροφά αυτές τις τοξίνες.
ο νους που απορροφά αυτές τις τοξίνες. Τι δημιουργεί με αυτές? Με ποιο τρόπο αυτή η τροφή τοξινών, σωματικών και πνευματικών, δηλητηριάζει το σώμα και το πνεύμα σου? Άφησε τις ερωτήσεις να ταξιδέψουν μέσα σου και επέτρεψε στις απαντήσεις να αναδυθούν για να αναλάβεις την ανάλογη δράση. Και όταν είσαι έτοιμος να βγεις από το διαλογισμό, άνοιξε τα μάτια σου.